Τώρα όμως μπορούμε να συνδεθούμε για λίγο, να πάρουμε μια γεύση για το τι επικρατεί σήμερα στην πρωτεύουσα της Δανίας, στην Κοπεχάγη. Εκεί μας περιμένει ένας κριτικός που βρίσκεται χρόνια στη Δανία. Είναι φίλαθλος, είναι πρόεδρος στην τοπική ομάδα Ελλάδα της Κοπεχάγης. Είναι επίσης και διαιτητής, έχει παίξει και ποδόσφαιρο, παλέμαχος ποδοσφαιριστής και ηρακλειώτης στην καταγωγή, ο Γιώργος Βουρεξάκης. Κύριε Βουρεξάκη, καλησπέρα σας από την Κρήτη TV και το Ηράκλειο, την πατρίδα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σίγουροι ότι οι Κρητικοί και οι Έλληνες κρατούν ψηλά τη σημαία μας. Τη βλέπουμε άλλωστε να κυματίζει πάντα και στη Δανία, στην όμορφη αυτή σκανδιναβική χώρα. Αλλά θα θέλαμε με τη σύνδεσή μας αυτή να μας μεταφέρετε το κλίμα. Ο Κρίστιαν Έριξεν είναι πολύ αγαπητός στους Δανούς. Η Εθνική Δανίας είναι η ομάδα όλων των Δανών. Γνωρίζουμε το πάθος των Δανών για την εθνική τους. Να μας μεταφέρετε το κλίμα, τι σας μεταφέρουν οι Δανείοι, το ζείτε καθημερινά, για αυτό το γεγονός που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη χθες. Χθες ήμουν στη δουλειά μου και έβλεπα τον αγώνα εδώ και είχα πολύ κόσμο και μόλις έγινε η φάση με τον Έριξεν, σχεδόν όλος ο κόσμος μόλις το άκουσε, σαν βάλανε τα κλάματα. Έγινε ένα σοκ. Σήμερα το πρωί που είχα αγώνες διαιτησίας και πήγα, δεν υπήρχε άλλο θέμα να μιλάνε οι παίχτες. Μιλάγανε μόνο για αυτό το θέμα και ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύουν γιατί είχαν πολλές προσδοκίες από αυτή την ομάδα. Ειδικά ο Έριξεν, ένας πολύ καλός παίχτης. Οι Δανείοι εδώ πέρα αγαπάνε πάρα πολύ τον αθλητισμό, αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Ασχολούνται όλοι με κάτι αθλητικό, ποδόσφαιρο, handball. Οτιδήποτε. Και έχουν μείνει όλοι άφωνοι. Δεν το πιστεύουν. Όλοι ελπίζουν ότι ο Έριξεν θα γίνει καλά και θα μπορέσει να βοηθήσει την εθνική ομάδα της Δανίας και ειδικά στους φιλάθλους, οι οποίοι έχουν ένα όνομα Ρούλιγκανς, όπως λέμε Χούλιγκανς στα ελληνικά. Σε αυτή εδώ πέρα το Ρούλιγκανς σημαίνει ότι είναι οι ήσυχοι φιλάθλοι. Οι άνθρωποι κυκλοφοράνε με τις εθνικές τους στολές, με τα χρώματά τους, τραγουδάνε, πίνουν. Είναι μια διασκέδαση το ποδόσφαιρο για αυτούς όλους τους ανθρώπους εδώ πάνω, χωρίς φανατισμό, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Ισχύει ότι ο συγκεκριμένος παίχτης είναι και από τους πιο δημοφιλείς ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Άλλωστε είναι από αυτούς που τα τελευταία χρόνια κάνουν τη διαφορά σε υψηλό επίπεδο. Τότε ένα Ίντερ, μεγάλη καριέρα, πρωταθλητής Ιταλίας φέτος με την Ίντερ. Ναι, 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 ισχύει. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Αν και δεν έχει κάνει καριέρα στη Δανία, έχει κάνει καριέρα μόνο στο εξωτερικό. Όπως και οι περισσότεροι Δανείοι παίχτες κάνουν καριέρα στα αγγλικά γήπεδα, στα γήπεδα της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας. Γιατί το δανέζικο πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ισχυρό. Αλλά όλα τα ταλέντα, οι Δανείοι παίχτες, φεύγουν πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό και η Δανία έχει, από ανέκαθεν, είχε μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Γιατί όλοι θέλουν να παίξουν για την χώρα τους. Όλοι, δηλαδή είναι ένα όνειρο για όλους τους μικρούς ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή στη ζωή τους να φορέσουν το εθνόσημο της Εθνικής Δανίας. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Κύριε Βουρεξάκη, για την εθνική μας, για την απουσία της Ελλάδας από το Euro, έχει γίνει κάποιο σχόλιο? Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συμπάθεια για την Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εκτιμούν και το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Δανείοι. Δεν γνωρίζουν πάρα πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά θυμούνται όλοι το miracle. Αυτό του που 2004. Ναι, που έγινε το 2004. Λένε ευτυχώς που η Ελλάδα δεν είναι, γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να μην παίζει καλό, μοντέρνο ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μάχεται και μπορεί να παίρνει αποτελέσματα. Mm-hmm. Η Δανία το ίδιο πράγμα είχε κάνει το 1992. Ήταν μια ομάδα τουριστών, τους μαζέψαμε τις παραλίες και πήγε στη Σουηδία, αν θυμάστε, και πήρε το Euro. Mm-hmm. Ήταν από τα σπάνια φαινόμενα που είχε γίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Με αυτή την ομάδα, η Εθνική Δανία, είχαν μεγάλη ελπίδα φέτος, επειδή έχουν τρεις αγώνες να παίξουν στο γήπεδό τους. Mm-hmm. Εδώ στην Κοπεχάγη. Δεν ξεκίνησαν όμως θετικά. Κλείνοντας, κύριε Βουρεξάκη, είπατε ήδη ότι είσαστε στο γήπεδο σήμερα. Έχετε βέβαια, είσαστε επιχειρηματίας, έχετε κριτικό εστιατόριο στην Κοπεχάγη.
να το έχουμε υπόψη μας κάποια στιγμή, αν καταφέρουμε να επισκεφτούμε την πόλη εκεί, να δούμε και τη Γοργόνα. Αλλά όποτε θέλετε. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι για την ομάδα. Ομάδα που έχει το όνομα Ελλάδα, είσαστε πρόεδρος, παίζει το τοπικό πρωτάθλημα της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Κοπεχάγης αυτή η ομάδα. Της Κοπεχάγης, ναι. Έχετε και άλλους κριτικούς στην ομάδα? Αυτή η ομάδα έχει δημιουργηθεί εδώ και 10-12 χρόνια. Είχαμε δύο ομάδες. Μία ομάδα ήταν με ηλικία πάνω των 40-45 χρονών. Αλλά επειδή λόγω κορονοϊού τώρα δύο χρόνια δεν παίξαμε μεγάλη. Αλλά η μικρή ομάδα, δηλαδή η νεολαία μας, παίζει κανονικά στο πρωτάθλημα και σήμερα είχαν αγώνα και κερδίσανε 8-3 στο τοπικό πρωτάθλημα της Κοπεχάγης. Έχετε είναι και άλλους κριτικούς? Ναι. Έχουμε και κριτικό σύλλογο, ο Παγκρίτιο Σύλλογο Δανίας, ο οποίος λέγεται Κρήτη, ο οποίος και εκεί τυχάνω να είμαι και πρόεδρος. 10 χρόνια, 11 χρόνια τώρα είμαι πρόεδρος, που διοργανώνουμε συχνές εκδηλώσεις με θέμα την Κρήτη φυσικά. Βοηθάμε όσο μπορούμε την Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο βοηθάμε το ΣΟΣ χωριό. Μία-δύο φορές το χρόνο με χρηματικό κίνητρο. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τα οικονομικές δυνατότητες οι οποίες έχουμε. Κύριε Βουρεξάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πραγματικά είναι χαρά μας που μιλήσαμε. Να ευχηθούμε καλό βράδυ στην όμορφη Κοπεχάγη από το Ηράκλειο και την Κρήτη TV και βεβαίως σιδερένιος και επιστροφή στα γήπεδα για τον Κρίστιαν Έριξεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.